της Χριστίνα και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νιώτης το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Να ζήσεις Χριστίνα και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Να ζήσεις Χριστίνα και χρόνια πολλά. Να ζήσεις Χριστίνα, να ζήσεις Χριστίνα. Να ζήσεις, να ζήσεις, να ζήσεις, να ζήσεις. Τελευταία φορά έσβησα 14 κεριά. Όχι κερά, με σκότωσαν εκείνη τη μέρα, με δολοφόνησαν. Δολοφόνος δεν είναι μόνο αυτός που σκοτώνει. Είναι και αυτός που σε κάνει να μην θέλεις να ζήσεις, ενώ είσαι ζωντανός. Η πιο ύπουλη κατηγορία δολοφόνων δεν σε σκοτώνει. Επούντος, ο δολοφόνος ψάξε, δεν θα τον βρεις, δεν θα τον βρεις, δεν θα τον βρεις, αν δεν φωνάξεις και το πεις. Βέβαια, πού να τον βρεις, άμα δεν φωνάξεις, άμα δεν φωνάξεις, εκεί είναι, πού να τον βρεις. Και πού να φανταστείς κι εσύ ότι είναι μέσα στο σπίτι σου. Τι θα πει ο κόσμος! Ο κόσμος. Να ξέρετε, έχει καλύψει πολλές δολοφονίες με τη δική μου. Μεγαλώνουμε και φοβόμαστε για το τι θα πει ο κόσμος. Και ο κόσμος τελικά δεν λέει τίποτα. Τα γενέθλιά μου. Σε μια άλλη οικογενειακή γιορτή. Έγιναν αυτές οι δολοφονίες και δεν τις έμαθε ποτέ κανείς. Και με έναν δολοφόνο υπεράνω πάνω στις υποψίες που δεν μπορείς να καταγγείλεις. Πρέπει να ντρέπεσαι κιόλας. Όχι τόσο για αυτά που έγιναν πάνω σου. Όσο για αυτά που δεν είπες. Τη στιγμή που έπρεπε να τα πεις και σε κάνω συνεργό στην δολοφονία σου. Το έγκλημα φέρνει έγκλημα. Έγκλημα. Λέει το μεγαλύτερο. Έγκλημα. Το κάνουμε εμείς στον εαυτό μας. Άνοιξε την πόρτα και κατά λάθος πάτησε ένα μπαλόνι. Και έπειτα από λίγο και η δική μου καρδιά έτσι τα έλεγε. Μου ζήτησε να του κάνω χώρο να ξαπλώσει κι αυτός δίπλα μου. Αν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να φωνάξω του τι γινόταν μέσα στο δωμάτιό μου, δεν θα υπήρχε ποτέ ξανά χώρος για αυτόν που δεν είναι στον κόσμο. Θα με καταλάβουν όσοι έχουν περάσει το ίδιο. Εύχομαι να μην με καταλάβει κανείς. Η Χριστίνα ήταν μόλις 14 ετών, όταν βιάστηκε από τον πατέρα της μέσα στο δωμάτιό της, την ημέρα των γενεθλίων της. Όταν την πρωτογνωρίσαμε, πιστεύαμε ότι είναι ένας ακόμα απόμακρος, αγέλαστος άνθρωπος. Τη βλέπαμε να κλαίει κρυφά. Δεν ρωτούσαμε ποτέ, ξέραμε πως δεν θα παίρναμε απάντηση. Τη βλέπαμε να τρώει πάντα μόνη. Να μην χαμογελάει ποτέ. Να μην μιλάει για την οικογένειά της, για τους φίλους της ή για κάποια αγάπη. Μια μέρα βρήκαμε την ταυτότητά της. Πήγαμε στο ημερολόγιο, τα γενέθλιά της πλησίαζαν. Σε εκείνα τα γενέθλια ξαναγεννήθηκε μαζί μας. Απλά γιατί μας μίλησε. Απλά γιατί μας μίλησε. Απλά γιατί μας μίλησε. Απλά γιατί μας μίλησε. Αλλά γιατί μας μίλησε.